Μακίδης γεννήθηκε στην Αλεξανδρόπολη από γονείς πρόσφυγες από την Αδριανόπολη της Ανατολικής Τράκης. Είναι διδάκτορ κοινωνικών επιστημών και μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημαϊκών για τη μελέτη των γενοκτονιών, η οποία το 2007 αναγνώρισε τη γενοκτονία των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων. Έχει πραγματοποιήσει εντός και εκτός Ελλάδος εισηγήσεις για το ζήτημα της γενοκτονίας των Ελλήνων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και συναντήσεις. Μεταξύ αυτών, στις 6 Απριλίου 2009, μίλησε στην πρώτη εκδήλωση για την γενοκτονία που οργάνωσαν οι Θρακιώτες σε συνεργασία με ελληνικά προσφυγικά σωματεία και την αρμένικη κοινότητα στο κτίριο του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Επίσης, το 2009 μίλησε για την γενοκτονία στην πρώτη κοινή εκδήλωση Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων στη Στοκχόλμη, η οποία οδήγησε στην αναγνώριση της γενοκτονίας το επόμενο έτος από το Σουηδικό Κοινοβούλιο. Το 2010 προσκλήθηκε από τη Δημοκρατία της Αρμενίας και μίλησε στο Ερεβάν, στο Διεθνές Συνέδριο για τη Γενοκτονία. Ενώ το 2013 προσκλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αρμενίων και μίλησε στο συνέδριό της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Τον Απρίλιο του 2015 προσκλήθηκε από τη Δημοκρατία της Αρμενίας για να μιλήσει στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τις Γενοκτονίες, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γενοκτονία των Αρμενίων. Τον Απρίλιο του 2016 προσκλήθηκε στο ιστορική σημασία πρώτο συνέδριο που έγινε στην Άγκυρα για τη γενοκτονία, το οποίο τα πρακτικά κυκλοφορούν στην τουρκική γλώσσα. Για τη δραστηριότητά του στο ζήτημα της ανάδειξης της γενοκτονίας των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων, καθώς και θεμάτων του ελληνισμού, έχει τιμηθεί τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Τα κείμενα του Θεοφάνη Μαρκίδη για την γενοκτονία έχουν μεταφραστεί στην αρμενική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, ισπανική, ρωσική, τουρκική, ρουμανική και αλβανική γλώσσα. Ενώ έχει μεταφράσει στην ελληνική γλώσσα βιβλία για τη γενοκτονία των Ελλήνων και των Αρμενίων. Κύριε Μαλκίδη, μεγάλη τιμή για τη θρακική εστία δράμας που βρίσκεστε εδώ. Παρακαλώ.